Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Οι εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από το χαλάζι και τις ισχυρές βροχοπτώσεις στη Ροδόπη και Εύρο συζητήθηκαν στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή. Ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης τόνισε πως οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες για τους παραγωγούς κερασιού, ειδικά στον Δήμο Ιάσμου και Βαμβακιού στο Βόρειο Εύρο. Με τους επόπτες του Ελγά να βρίσκονται ήδη στις περιοχές, καταγράφοντας τις ζημιές και δρομολογώντας τη διαδικασία αποζημιώσεων, τις οποίες αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Γιαννακίδης διαβεβαίωσε πως θα τις λάβουν σίγουρα οι αγρότες, καθώς τις αποζημιώσεις δηλαδή, καθώς πρόκειται για επιλέξιμες παραγωγές. Η χαλαζόπτωση των προηγούμενων ημερών στο Δήμο Ιάσμου, στον Ομοροδόπη, ήταν τόσο έντονη που είχε ως αποτέλεσμα να καταστρέψει ολοσχερό την παραγωγή κερασιού, με τους αγρότες να βλέπουν για άλλη μια φορά τους κόπους τους να έχουν πάει στράφη. Τα συνεργεία του ΕΛΓΑ βρέθηκαν στο σώστη και κατέγραψαν το μέγεθος της ζημιάς, με σκοπό να γίνουν οι δηλώσεις και να αποζημιωθούν το συντομότερο η παραγωγή. Και δεν είναι ο μόνος νομός που επλήγει από τα καιρικά φαινόμενα. Στον Ομό Εύρου, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν επίσης τεράστια προβλήματα στους παραγωγούς βαμβακιού. Τα προβλήματα που προέκυψαν στους δύο νομούς συζητήθηκαν εκτενώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους συμβούλους να συμφωνούν πως οι αποζημιώσεις στους αγρότες θα πρέπει να δοθούν άμεσα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Δηλώσαμε πολύ μεγάλη σαφήνεια στους αγρότες στη χθεσινή συνάντηση που είχαμε τον ΕΛΓΑ στην Αθήνα, ότι αυτοί οι οποίοι επλήγησαν, που δεν μπορούν να κάνουν επανασπορά, θα δικαιωθούν και θα αποζημιωθούν. Η διαδικασία της εξατομίκευσης είναι σε εξέλιξη των δηλώσεων των ζημιών. Και αξιολογούμε ότι από αύριο θα ξεκινήσει ένα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να κάνει τις εκτιμήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σώστη, και μετά τις 20 Ιουνίου περίπου, αυτή είναι η δυνατότητα του ΕΛΓΑ, θα κάνει εκτιμήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Εύρου. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χρήστος Τρέλης τόνισε πως οι ζημιές είναι εκτεταμένες και οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση και πάλι, περιμένοντας βοήθεια από το κράτος ώστε να σταθούν στα πόδια τους. Ο κ. Τρέλης ανέφερε πως οι αποζημιώσεις θα πρέπει να δίνονται γρήγορα και στην προκειμένη μέσα σε 2 μήνες το πολύ. Μίλησε επίσης για θεσμική αλλαγή του ΕΛΓΑ και κάλεσε τους αγρότες να κατέβουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Θεωρούμε σκόπιμο να υπήρχε άμεση παρέμβαση του Περιφερειακού Συμβούλου και της Περιφέρειας, ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των εκτιμήσεων και παράλληλα σε διάστημα του πολύ μέσα 2 μηνών να έχει γίνει η πληρωμή από την ΕΛΓΑ, γιατί γνωρίζουμε με βάση τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ότι αυτές οι διαδικασίες είναι μακρόχρονες, όπως παράδειγμα φωτεινό για την περιοχή μας. Οι ζημιές από το πράσινο σκολίκι δεν έχουν καταβληθεί ακόμα στους παραγωγούς. Θεωρούμε ότι χρειάζεται να υπάρξει ουσιαστικά ανταπόκριση της πολιτείας στο να πληρωθούν το συντομότερο οι αποζημιώσεις, γιατί είναι ένας τρόπος που μπορεί να δώσει χρήμα στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο ζήτημα των αγροτών αυτό καθ' αυτό. Και πρέπει να εκμεταλλευτεί η πολιτεία κάθε δυνατότητα για να μπορέσει να στηριχθεί η ρευστότητα και της οικονομίας. Δεν είναι μόνο των αγροτών, που για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό.